Οι τεράστιες καταστροφές που άφησε πίσω της η Θεομηνία του Φεβρουαρίου στην Κρήτη ενεργοποιούν και τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς χρηματοδότησης. Απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρη Παπαδημούλη, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου έκανε γνωστό ότι 4 έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ένα σχέδιο διαχείρισης καταστροφών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Επιτροπή είναι απολύτως ενήμερη για τα γεγονότα στην Κρήτη και είναι σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες επί του παρόντος ετοιμάζονται να υποβάλουν αίτηση για την παροχή βοήθειας από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα θα λάβει περίπου 1,3 δις για μέτρα προσαρμογής και πρόληψης του κινδύνου όσον αφορά την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Από τα 1,3 δις, τα 12 εκατομμύρια ευρώ είναι άμεσα διαθέσιμα στην Κρήτη στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου περιφερειακού προγράμματος για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Υποδομές αντιπλημμυρικής διαχείρισης και εξοπλισμός για φυσικές καταστροφές προετοιμάζονται στα Χανιά και το Ηράκλειο, ενώ η απόκτηση εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη περί των λοιπόν εργαλείων που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν για την περίπτωση της Κρήτης ώστε να ανακουφιστούν οι πληγέντες, η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου αναφέρει ότι η τρέχουσα έκδοση του Ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει στήριξη για την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού.